Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σε όλες και σε όλους. Έκανα κάποιες σκέψεις τις οποίες ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σχετικά με την απόφαση που ελήφθη εχθές να μην συμμετέχουμε σήμερα στην διαδικασία ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Ξέρετε κάτι, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποβοηθούμενη από την υπεροπλία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, προσπαθεί συστηματικά να σβήσει από την μνήμη της κοινής γνώμης το σκάνδαλο Νοβάρτης. Διασκεδάζοντας εντυπώσεις, σπηλώνοντας υπολήψεις, προσπαθώντας να πείσει όλο τον κόσμο ότι όλα ήταν ψέματα, όλα ήταν συκοφαντίες, ότι επρόκειτο περί σκευωρίας. Όμως, τα χρήματα έφυγαν, οι υπερτιμολογήσεις έγιναν, τα πρόστιμα στην Νοβάρτης στο εξωτερικό ήταν εκατομμύρια ευρώ. Όλα όσα έγιναν μπροστά στα μάτια όλων μας, πράγματι συνέβησαν. Όμως τη Νέα Δημοκρατία δεν την ενδιαφέρει η αλήθεια. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να αλλάξει για ακόμη μια φορά την πολιτική ατζέντα κατά το πώς της συμφέρει. Ακόμα και αυτή η απεγνωσμένη κίνηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να διευρύνουν το κατηγορητήριο για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο φανερώνει ότι επί της ουσίας δεν υπήρχε υπόθεση σε βάρος του. Δεν υπήρχε υπόθεση σε βάρος του. Και γι' αυτό προσπάθησαν να την ενισχύσουν όσο μπορούσαν φυσικά, προκειμένου να δώσουν κάποιο νόημα στην απόφαση που ήδη έχουν λάβει για την παραπομπή του. Όλα αυτά φυσικά γίνονται προκειμένου να φύγουν όποιες σκιές πάνω από τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά, και ακόμα και η ίδια η στάση που κρατά όλο αυτό το διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι αποστάσεις ασφαλείας από όλη τη διαδικασία, φανερώνει την πραγματικότητα που θέλουν να αποκρύψουν για ακόμη μια φορά από τον ελληνικό λαό. Αυτά είχα στο μυαλό μου και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Να είσαστε όλες και όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας, καλή δύναμη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Για χαρά!